Καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι για τρίτη συνεχή χρονιά και να συμμετέχω ενεργά σε αυτή τη δραστηριότητα. Ευχαριστώ τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου. Μαζί θα συζητήσουμε το θέμα της θεραπείας. Η θεραπεία θα βασιστεί, θα περιστραφεί γύρω από τον ασθενή και την απάντηση την οποία δώσατε. Και επειδή δεν έχω κάτι πιο καινούριο να σας δώσω, θα μείνουμε στα guidelines τα οποία είναι πάρα πολύ καινούρια, γιατί στη θεραπεία δημοσιεύτηκαν ουσιαστικά το 2012. Στο πάνελ αυτό συμμετείχε και ο Σταύρος. Και θα συζητήσουμε αυτό σε συνάρτηση και με το τι είπατε εσείς για τον ασθενή που μιλήσαμε χθες. Ενδιαφέρον είχε το ότι η συντριπτική πλειοψηφία από εσάς απάντησε ότι ο ασθενής αυτός, λαμβάνοντας όλο το assessment υπόψη, θα πρέπει να πάρει έναν αλφα μπλόκερ μόνο. Να θυμίσω ότι αυτός ο ασθενής έχει ένα προστάτη ο οποίος είναι μεγαλούτσικος, πάνω από 40 γραμμάρια. Προχωράμε λοιπόν να δούμε τις κατευθύντηρες οδηγίες και πώς μπορούμε να τις εφαρμόσουμε στην περίπτωσή μας. Ας μείνουμε σε αυτόν τον αλγόριθμο που βλέπετε, είναι από τις κατευθύντηρες οδηγίες του 2012. Κάτι το οποίο έχει σημαντική σημασία είναι η ποσοτικοποίηση που προηγουμένως είπε και ο Σταύρος με βάση το IPSS. Και αυτό γιατί ασθενείς οι οποίοι έχουν IPSS κάτω από 7, δηλαδή ήπια συμπτωματολογία, μπορούν να ακολουθήσουν μια άλλη πορεία στη θεραπευτική αντιμετώπιση σε αντιδιαστολή με εκείνους οι οποίοι παρουσιάζουν μέτρια προς σοβαρή, δηλαδή πάνω από 7. Έτσι λοιπόν, ένας ασθενής ο οποίος έχει κάτω από 7 μπορεί να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και να κάνουμε προσεκτική παρακολούθηση. Προσεκτική παρακολούθηση με ή χωρίς εκπαίδευση του ασθενούς και τροποποίηση των συνθηκών της ζωής του ως προς το νερό που πίνει, πότε το πίνει και ούτω καθεξής. Ασθενείς οι οποίοι, όπως ο δικός μας, είχε σοβαρή, είχε 20, πάνε από εδώ, πάνε από 7, ένα πράγμα το οποίο και προηγουμένως τονίστηκε είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, εφόσον υπάρχει συχνουρία και νυχτουρία, αν αυτή η νυχτουρία είναι νυχτερινή πονηουρία. Και απάντηση σε αυτό θα δοθεί από το διάγραμμα ούρσης, όπως πολύ ωραία υπόθηκε προηγουμένως. Εάν πρόκειται για τέτοιο ασθενή, θα ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο και θα πρέπει να χορηγηθεί δεσμοπρεσίνη, η οποία τον βοηθάει πάρα πολύ να μειώσει τον όγκο των ούρων τη νύχτα. Ο δικός μας δεν είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί είχε μικρό ποσοστό, 23% αν θυμάμαι καλά, του όγκου αποβαλόταν τη νύχτα. Άρα λοιπόν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχε νυχτερινή πολυουρία και τι άλλο πρέπει να δούμε αμέσως μετά. Ποια από τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού υπερισχύουν. Και συγκεκριμένα, αν έχουμε υπεροχή ή μόνο συμπτωματολογία αποθηκευτικού τύπου. Εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Στο συγκεκριμένο το δικό μας ασθενή δεν ισχύει αυτό, αλλά εάν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει μαζί με όλα τα προηγούμενα που είπαμε, να σκεφτούμε τη χρήση ενός αντιμουσκαρινικού. Σε εμάς, αυτό δεν ίσχυε. Προχωράμε και το επόμενο κομβικό σημείο, το επόμενο σημαντικό θέμα που πρέπει να ξέρουμε, είναι ο όγκος του προστάτη. Γι' αυτό το θέμα θα μιλήσουμε και αργότερα. Για το εάν και κατά πόσον θα πρέπει να χορηγήσουμε μόνο θεραπεία με ένα αλφα μπλόκερ ή συνδυασμένη θεραπεία, συνδυάζοντας τον αλφα μπλόκερ με αναστολέα της 5α ρεντουκτάσης. Με βάση τις μελέτες που θα δούμε και σε λίγο, εάν ο ασθενής έχει μεγάλο σχετικά προστάτη, δηλαδή πάνω από 40, και εφόσον πρόκειται να ακολουθήσουμε μία long-term τακτική, δηλαδή σε βάθος χρόνου να θελήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε, τότε εδώ συστήνεται η συνδυασμένη θεραπεία. Σε εμάς, μάλλον προς εδώ θα έπρεπε να είχαμε πάει. Εμείς απαντήσαμε αυτή την κατεύθυνση, περισσότερο για μικρούς προστάτες, όπου πάμε σε μονοθεραπεία με αλφα μπλόκερ και αν υπάρχουν και αρδιστικά συμπτώματα αυτά δεν έχουν υφερθεί με αυτή τη διαδικασία, μπορούμε να προσθέσουμε και ένα αντιμουσκαρινικό. Και βεβαίως υπάρχει το θέμα της χειρουργικής θεραπείας. Στο συγκεκριμένο ασθενή, κανένας δεν είπε σαν λύση την χειρουργική αντιμετώπιση. Και μάλλον αυτό είναι σωστό. Διότι ο συγκεκριμένος ασθενής για πρώτη φορά έρχεται σε εμάς, δεν έχει πάρει αγωγή. Όπως λέμε στις κατευθύνσεις οδηγίες, εάν έχουμε αποτυχία, μάλλον πρώτης γραμμής είναι η συντηρητική αντιμετώπιση με τα φάρμακα και συνέχεια επί αποτυχίας πάμε σε πιο επιθετικά θέματα. Και δεν είχε κάποια απόλυτη ένδειξη. Όπου θα ακολουθούσαμε ένα διαφορετικό αλγόριθμο. Πέτρα στην κίστη, αποτροπολογικό κτλ. Αιματουρία ανατεκτική, στη χορήγηση αναστολέων τη 5α αναγωγάση. Άρα λοιπόν, έτσι προχωρήσαμε. Και
θα σας βάλω λίγο να υπενθυμίσω το level of evidence. Για τους ασθενείς οι οποίοι έχουν ήπια συμπτωματολογία, μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε. Να μην κάνουμε δηλαδή κάτι. Και αυτό έχει υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, προέρχεται από τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές. 1β, grade α. Και το lifestyle modification επίσης το ίδιο. Για τη δεσμοπρασίνη, εφόσον μιλάμε για ιτερνή πολυουρία, υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης. 1β, grade α. Υπάρχει και η φυτοθεραπεία, τα φάρμακα, τα φυτικά φάρμακα. Υπήρχε και σαν εναλλακτική στο περιστατικό, κανένας δεν το χρησιμοποίησε. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμα θολά, έχουν γίνει μελέτες, έχουν γίνει και μεταναλύσεις, αλλά υπάρχουν πολλά φάρμακα, πολλά σχήματα και υπάρχει πολύ μεγάλη ετερογένεια με αποτέλεσμα τα αποτελέσματα να μην μπορούν να μεταναλυθούν. Επομένως δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί κατευθυντήρια οδηγία ως προς αυτό και μάλλον χρειάζεται περαιτέρω μελέτη, άρα καλώς δεν απαντήθηκε. Δεν δόθηκε αυτή η απάντηση ως σωστή. Τώρα, αυτά θα τα δούμε και παρακάτω. Εδώ μιλάμε για χρήση, μονοθεραπεία, είτε με α1, είτε με α-blocker, είτε με ανασυλλάδες 5α αναβουγάσεις, είτε συνδυασμό. Ο α-blocker έχει υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, σε ασθενή που παρουσιάζει συμπτωματολογία από το κατώτερο πιετικό σύστημα πάνω από 8, moderate to severe. Ένα α, αποτέλεσμα μεταναλύσεων, grade of recommendation α. Συνδυασμό. Πότε θα κάνουμε το συνδυασμό. Εδώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος του προστάτη, αν είναι πάνω από 40 γραμμάρια, ή επίσης μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας τα επίπεδα του PSA του ορού και να χορηγήσουμε, να προτείνουμε συνδυασμό, εφόσον αυτό υπερβαίνει το 1,5 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, πάνω από 1,4 με 1,6, που ουσιαστικά αυτό αντικατοπτρίζει μεγάλο μέγεθος προστάτη και δείχνει ασθενείς οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προοδεύσει νόσους σε πάθος χρόνου. Επομένως, οι ασθενείς στους οποίους πρόκειται είναι αυτής της κατηγορίας και σκοπεύουμε να τους θεραπεύσουμε για βάθος χρόνου, μάλλον ο συνδυασμός, από ό,τι φαίνεται, έχοντας και υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, υπερτερεί. Και προχωράμε λίγο στη χρήση των μουσκαρινικών. Το είχαμε σαν επιλογή και αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον δεν ήταν κάτι που έπρεπε να χορηγηθεί. Δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική το πρόβλημα. Δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα του νους από τα συμπτώματα αποθηκευτικού τύπου. Πάντως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις περιπτώσεις. 1β είναι το level of evidence. Και χρειάζεται προσοχή εάν ο ασθενής, όπως και ο δικός μας, έχει και απόφραξη, από ό,τι φάνηκε από τα IPSS. Και φυσικά μπορεί και να συνδυαστεί με την ίδια λογική. Με α-blocker, δηλαδή να συνδυάσουμε το αντιμουσκαρινικό εφόσον έχουμε τέτοιου είδους συμπτώματα.